Η απόσυρση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Βουλή για πρώτη φορά μετά το 1974, δηλαδή κάτι πρωτοφανέ στα χρονικά της μεταπολίτευσης, σηματοδότη σίγουρα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας ανεξάρτητα με το αν ο και η κυβέρνησή του αναγκαστούν να διαλύσουν τη Βουλή ή επιμείνουν στη λειτουργία του Κολοβού Κοινοβουλίου. Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν αμήχανη, σίγουρα ευνηδιάστηκε και είναι η δεύτερη φορά που ευνηδιάζεται μετά την κατάθεση της πρότασης μομφής από τον Αλέξη Τσίπρα το πιθανότερο είναι να προτιμήσει η Βουλή να λειτουργήσει με το 75% των εδρών μόνο, αλλά αυτό αφαιρεί το στοιχείο του πολιτικού εντυπωσιασμού και το ουσιαστικότερο της ανάληψης της πολιτικής πρωτοβουλίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντί να περιμένει την προκήρυξη των εκλογών και να ακολουθεί το ίξι αφήξη και του χρησμού του Κυριακού Μητσοτάκη για το χρόνο διεξαγωγή των εκλογών, έκανε αυτό πρώτο την κίνηση προ την κάλπη ουσιαστικά απονομιμοποιεί τη λειτουργία της κυβέρνησης και την αναγκάζει να πάει όσο το δυνατόν νωρίτερα σε εκλογές. Να σημειώσουμε ότι υπήρξε η πρόταση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αποσυρθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, να παραιτηθούν όλοι οι βουλευτές, όπως και η αναπληρωματική τους και κατά αυτόν τον τρόπο να οδηγηθεί αναγκαστικά σε εκλογές εντός τριών εβδομάδων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμω αυτή η πρόταση απορρίφθηκε ω μη λειτουργική, γιατί θα ενείχε τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ω κοινοβουλευτικό πραξικόπημα από την κυβέρνηση και να χαθούν οι εντυπώσει τη κίνηση. Ω προ το ερώτημα τη ημερομηνία των εκλογών, η κίνηση Τσίπρα επιτάχυνε το χρόνο διεξαγωγή του και πλέον κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Να σημειώσουμε ένα παράγοντα που καλό θα είναι να λυθεί υπόψη και καλό θα είναι να λαμβάνεται σε κάθε προσέγγιση των ελληνικών πολιτικών πραγμάτων. Οι Βρυξέλλες δεν αρέσκονται σε κολοβά κοινοβούλια καθώς θέλουν όλο το σύστημα μέσα στο παιχνίδι. Οπότε και αυτοί θα πιέσουν για εκλογές όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σίγουρα όχι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο.